Καμία αλλαγή στην προσωρινή πλην ακατάλληλη λύση της φιλοξενίας μεταναστών στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων στη Σούδα δεν έφερε ο καύσωνας που πλήττει από το πρωί την Κρήτη. Οι νεαροί άνδρες από τον Μπαγκλαντές, χωρίς παπούτσια στην πλειοψηφία τους, περιμένουν σε συνθήκες ανυπόφορη ζέστη στην ολοκλήρωση της προανάκρισης για να μεταφερθούν απόψε με το πλοίο της γραμμής στον Πειραιά και εν συνεχεία σε κέντρο προσωρινής κράτησης. Η ώρα είναι 11 το πρωί, ο υδράργυρος έχει ήδη σκαρφαλώσει στους 40 βαθμούς Κελσίου και οι μετανάστες που αποβιβάστηκαν χθες στα νότια των Χανίων φιλοξενούνται στον υπαίθριο χώρο στάθμευσης του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χανίων. Οι μετανάστες αποβιβάστηκαν χθες το μεσημέρι στη λίμνη του Κρυού στην περιοχή της Κουντούρας. Εκεί βρέθηκε και το μικρό πλωτό με το οποίο ταξίδεψαν από το Τομπρούκ. Λίγες εκατοντάδες μέτρα μακριά, σε βραχώδες σημείο, στη θέση χτιστά, εντοπίστηκαν τρεις Αιγύπτιοι που φέρονται ως οι διακινητές. Έφτασαν άλλα 47 άτομα και φέρθηκαν με λεωφορείο στον υπαίθριο προσωρινό χώρο φύλαξης στο λιμένα Σούδας. Ο Δήμος λοιπόν Χανίων έχει φροντίσει για αυτούς 47 ανθρώπους τόσο τη διατροφή τους, όσο φυσικά δεν το συζητάμε για το νερό, ιδίως αυτές τις ημέρες του καύσωνα. Έχει περάσει ένας μήνας από την κατάθεση έγγραφης αναφοράς στον Εισαγγελέα Χανίων από τον πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Δημήτρη Πυριράκη, ο οποίος ζητούσε να σταματήσει να χρησιμοποιείται ο συγκεκριμένος χώρος για τη φιλοξενία μεταναστών και να εξεταστεί το ενδεχόμενο χρήσης ακινήτων του δημοσίου. Μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει παρά μικρή παρέμβαση από κρατικό φορέα για να εκλείψουν αυτές οι εικόνες. Η αλήθεια είναι ότι ο χώρος δεν είναι κατάλληλος. Παρόλα αυτά κοιτάζουμε να δούμε πώς μπορούμε να αν βρεθεί ένας κοινός τόπος που θα εξυπηρετεί αυτές τις συνθήκες. Από τους 47 μετανάστες οι τρεις είναι Αιγύπτιοι και σε βάρος τους σχηματίζεται δικογραφία για παράνομη διακίνηση μεταναστών.